Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Τρίπολη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελεύθερης Πάλης Εφήβων Αιανίδων την Κυριακή 31 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης. Ένα αρχαίο άθλημα θα έλεγα που αυτή τη στιγμή περνάει τις δυσκολίες του, γιατί από ό,τι γνωρίζετε όλοι θέλουν να το απεντάξουν από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Και εμείς βεβαίως δεν συμφωνούμε, φαντάζομαι και κανένας Έλληνας δεν συμφωνεί σε αυτή τη διάσταση. Εμείς θα έχουμε εδώ πέρα τα παιδιά, περίπου 200 αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πιστεύω ότι άλλοι τόσοι θα είναι συνοδοί και παράγοντες. Μεγάλο γεγονός για την Τρίπολη. Ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και φίλος Σταύρος Κουκάκης και εγώ σαν πρόεδρος του νομικού προσώπου και του ΔΑΚ, στηρίζομαι όλες τις αθλητικές διοργανώσεις που μόνο καλό κάνουν στον τόπο μας και όχι μόνο, και στα παιδιά. Και θα πρέπει να στρέφουμε και να οδηγούμε την νεολαία σε τέτοιους δρόμους. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, όλα να πάνε καλά, είμαστε ήδη έτοιμοι. Τους περιμένουμε από το Σάββατο εδώ πέρα που θα γίνει το ζύγισμα των αθλητών και η προετοιμασία και την Κυριακή θα έχουμε τους αγώνες. Καλούμε το κοινό της Τρίπολης, το φίλαθλο κοινό, να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες και να χειροκροτήσει την προσπάθεια των αθλητών. Τι ώρα θα διεξαχθούν οι αγώνες από εδώ και σε ποιο... 5.30 ώρα είναι η τελετή έναρξης και μετά στη συνέχεια θα έχουμε τους αγώνες. Στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης. Να κάνω μια ερώτηση λίγο άσχετη, αλλά έχει σχέση όμως και με την διοργάνωση, ότι στο κλειστό έχουμε και κάποιες εργασίες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να. Το κλειστό γυμναστήριο, όπως θα έχετε παρατηρήσει, είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Το νομικό πρόσωπο δεν είχε εγκριθεί ακόμα, δεν είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός του και δεν μπορούσε να προβεί σε αυτές. Εξάλλου βλέπετε ότι βελτιώνουμε συνέχεια τις εγκαταστάσεις και όχι μόνο του Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης. Είναι πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν φθορές, δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε μέσα σε μία χρονιά, ούτε σε μία περίοδο. Κρίναμε ότι αυτή την περίοδο και για το γεγονός ότι οι αγώνες θα γίνουν εδώ πέρα, να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες που επικρατούν στο κλειστό γυμναστήριο. Έτσι λοιπόν βάφουμε το κλειστό μέχρι τη μέση εκεί πέρα που είχε τις φθορές και τα αποδυτήρια τα οποία γνωρίζετε ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Και γι' αυτό δεν έχει ευθύνη μόνο η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου. Έχουν ευθύνη όλοι όσοι εμπλέκονται, όλοι όσοι γυμνάζονται, από τις ομάδες, από τους προπονητές, από τους φιλάθλους. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε παιδεία και να διαφυλάτουμε τη δημόσια περιουσία, την οποία δημόσια περιουσία πληρώνουμε εμείς οι δημότες, όλοι οι δημότες. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουμε συμμέτοχοι στη διαφύλαξη τόσο των εγκαταστάσεων, των αθλητικών χώρων, αλλά και γενικότερα της πολεός μας. Είδατε ότι φθορές έχουμε σε όλη την Τρίπολη. Λοιπόν, μπορούμε τις ικανότητές μας, τις ζωγραφικής ή οποιασδήποτε άλλες, να τις αποτυπώσουμε με άλλο τρόπο και όχι στους τοίχους και στις πόρτες, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για το κλειστό γυμναστήριο. Αγωνιστικά, είναι έτοιμο το κλειστό να το δεχτεί? Λέμε τώρα από τα αποδυτήρια μέχρι τα ταπί μέσα. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Δεν θα δούμε παράξενα πράγματα. Όχι, δεν θα δείτε παράξενα πράγματα, μας προκαταλαμβάνετε και ένα πράγμα που λέω συνέχεια και θα το πω και εδώ πέρα, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε και να είμαστε αρνητικοί σε οτιδήποτε γίνεται, δηλαδή να έχουμε θετική τοποθέτηση όλοι και αν έχουμε θετική σκέψη και θετική τοποθέτηση μπορούμε να συμβάλλουμε, γιατί μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Βεβαίως το ταπί δεν υπάρχει εδώ πέρα, το γνωρίζετε, θα μεταφερθεί από την Αθήνα και θα τοποθετηθεί εκεί πέρα και όλα θα είναι όπως πρέπει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Μπάρες να πάρουμε τώρα.